Ναι, να κύριε Προεστάκη, βέβαια, σας ακούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Ανατολική Κρήτη, σωστά? Ναι, είμαι στην Ιερά Πέτρα. Σε μια πλαγιά κοντά στην Ιερά Πέτρα. Το μήνυμα το οποίο... Μένω εδώ μόνος. Βέβαια, βέβαια. Μένετε μόνος. Με 430 ζώα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από το σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας των ζώων. Το κεντρικό μήνυμα ποιο είναι? Να δώσουμε αγάπη στα ζώα, να σταματήσει αυτό το κακό, να σταματήσει η κακοποίηση των ζώων, να τα φροντίσουμε για να ζήσουμε σε μια καλή κοινωνία. Για πείτε μας λίγο, αυτή η καθημερινή επαφή που έχετε με ζωάκια, με σκύλους κατά κύριο λόγο, τι προσφέρει στην καθημερινότητά σας από τη μία και από την άλλη βέβαια τι θα προσφέρει και σε έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν είχε αυτή την επαφή? Εγώ βοηθάω ζώα 10 χρόνια. Έχω σώσει πάνω από 3.000 σκυλιά, γάτες, από βέβαιο θάνατο. Την αγάπη που έχω εισπράξει από τα ζώα δεν την έχω εισπράξει από τους ανθρώπους. Συγγνώμη που είμαι ειλικρινής. Ένα χάδι τους δίνεις, λίγο τροφή τους δίνεις και σ' αγαπάνε για μία ζωή. Το όφελος είναι τεράστιο. Όταν καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν φερθούμε όμορφα στα ζωάκια, θα μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι, να συνυπάρξουμε με τα ζώα την κοινωνία μας, τότε θα είναι ο κόσμος αγαπημένος και καλύτερος από ό,τι είναι τώρα. Κύριε Προεστάκη, έχουν έρθει άνθρωποι από το εξωτερικό για να υιοθετήσουν ζώα, για να σας γνωρίσουν από κοντά. Ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία εσείς έχετε? Γιατί για σας είναι κάτι πολύ φυσιολογικό αυτό που κάνετε, για κάποιους όμως είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντική η προσφορά σας στην κοινωνία γενικότερα. Η αγάπη που μου δείχνει ο κόσμος από τη μία άκρη της γης στην άλλη μου δίνει δύναμη να συνεχίζω το έργο μου, γιατί το έργο μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να ζει ένας άνθρωπος σε ένα βουνό με 430 ζώα. Έχω κάνει κάτι που μάλλον είναι ακατόρθωτο, το έχω κάνει όμως και το έχω κάνει επειδή αγαπάω αυτό που κάνω. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις και το κάνεις καλά. Έρχονται κάθε μέρα από όλα τα μέρη της γης για να επισκεφτούν το καταφύγιο και αρκετοί υιοθετούν και ζωάκια και τα παίρνουν μαζί τους στο εξωτερικό. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας σε αυτόν τον σκοπό. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω, ναι. Φαντάζομαι, υποθέτω, είμαι σίγουρος, το γνωρίζουμε μάλλον, ότι έχουν καταγραφεί και πολλές δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Τη στιγμή που σας... Ξέρετε, είστε άνθρωπος, είμαστε άνθρωποι. Υπάρχουν και απογοητεύσεις. Και δεν ξέρω αν σας έχει περάσει στο μυαλό, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, να εγκαταλείψετε αυτή την προσπάθεια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό που κάνω, δεν το παρατάω. Είναι η οικογένειά μου, είναι τα παιδιά μου. Έχω 430 ζώα, καθημερινά σώζω σκυλιά, γατούλες, ό,τι ζωάκι και αν υποφέρει στα μάτια μου το βοηθάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρατήσω αυτό που κάνω. Τα αγαπάω και θα το κάνω για όλη μου τη ζωή. Φαντάζομαι έχετε δεθεί με πολλά από τα ζώα, αν όχι με όλα. Σίγουρα έχετε ξεχωρίσει κάποια. Υπάρχει έτσι ένα περιστατικό το οποίο το θυμάστε και το εξιστορείτε μέχρι και σήμερα? Σας έχει μείνει χαραγμένο, σας έχει αγγίξει? Αρκετά. Ένα περιστατικό από όλα είναι ότι είχα βρει ένα σκυλάκι πεταμένο στα σκουπίδια στη Χωματερή, το οποίο το είχαν γδάρει και ήταν ζωντανό, του έλειπε το 60% του δέρματός του. Τότε με κατηγόρησαν όλοι ότι δεν το έκανε ευθανασία και το άφησα να υποφέρει. Το σκυλάκι όμως ήθελε να ζήσει, εγώ το βοήθησα, έζησε, επουλώθηκαν οι πληγές του και τώρα ζει υιοθετημένο στην Νορβηγία και είμαι χαρούμενος που δεν το είχαμε κάνει ευθανασία τότε και ζει τώρα χαρούμενα. Αυτό το σκυλάκι με έχει μείνει στο μυαλό με αρκετά άλλα περιστατικά. Οπότε εκατοντάδες περιπτώσεις και στο καταφύγιό σας με ζωάκια τα οποία θέλουν ένα σπίτι, περιμένουν μία αγκαλιά. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να σας γνωρίσουμε, πώς τηλεθεατής ο οποίος θέλει να υιοθετήσει ένα ζωάκι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας? Μπορεί να μπει στη σελίδα μου στο Facebook, που λέγεται Taki Shelter Non-Profit Organization, Taki Shelter, ή στο YouTube, Taki Shelter πάλι, ή στο Instagram, Taki Shelter. Εκεί πέρα θα δει πού ακριβώς είναι το καταφύγιο, θα δει την καθημερινότητά μου, γιατί παρουσιάζω καθημερινά σε live ζωντανή μετάδοση ή σε βίντεο το τι κάνω κάθε μέρα, τα ζωάκια που σώζω, τα ζωάκια που πάνε, όταν υιοθετηθεί ένα ζωάκι, πού πάει, ποιο είναι το μέλλον του. Μέσω λοιπόν των σελίδων αυτών μπορεί να βρει πού είμαστε και να επικοινωνήσει μαζί μας, να έρθει να επισκεφτεί το καταφύγιο ή να υιοθετήσει ένα ζωάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το κεντρικό μήνυμα της ημέρας είστε εσείς ο ίδιος και οι ενέργειές σας. Αυτό θέλω να πω εγώ ολοκληρώνοντας. Ναι, να πω δύο λόγια πριν κλείσουμε. Μακάρι όταν κάποιος παίρνει να σκέφτεται πολύ καλά, να καταλάβει ότι δεν είναι αντικείμενο, υποφέρει πάρα πολύ. Αν καταλάβει το τι πόνο προκαλεί στο ζώο όταν δεν του φέρεται καλά ή όταν το παρατάει, όταν το βασανίζει, αν καταλάβει το πόσο υποφέρει το ζωάκι αυτό, τότε δεν θα το έκανε. Λοιπόν, να φερόμαστε καλά στα ζωάκια, να φερόμαστε καλά στους συνανθρώπους μας, να ζούμε σε μια καλύτερη κοινωνία, να είμαστε καλοί άνθρωποι γενικά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.